estava no carro a favorir. Vi as filhadas a carretar. A tua estava no carro a favorir e a tua vi moras tiadas. Que séries de prósperas e cada favor estão na linha de mão. Mata e aftos e a magnoris e estes. Του 18ου αιώνα, κάπου εκεί στο 1789, σε ένα μέρος που το απαρτίζουν τρεις εξαιρετικοί ελληνικοί οικισμοί, το Κάραγατς, το ελληνικό κομμάτι της Αυγιανούπολης, μια ολόκληρη συνοικία, και το χωριό Βοσνοχώριο. Στις όχθες του ποταμού Εύρου, σε ένα φυσικό τοπίο που θυμίζει πάρα πολύ τη σημερινή Βίσα, υπό την ευθύνη και την προστασία της Δημογεροντίας, δύο δημοτικά σχολεία και ένα παρθεναγωγείο ανθούν. Σε αυτή τη μικρή αλλά σημαντική κοινότητα έχουμε εξαιρετικά γεννητούρια. Το 1789 γεννέται ο Στέφανος Καραθεοδωρής αμέσως μετά το θάνατο του πατέρα του, ορφανός από κοιλιά. Τα πρώτα του γράμματα τα μαθαίνει στο σχολείο του χωριού του, στον Βοσνοχώρη δηλαδή, και στη γειτονική Αδριανούπολη. Ευεργέτης και προστάτης του και τροποντινά πνευματικός του δάσκαλος, ο Κωνσταντίνος Σερπετζόγλου, μετέπειτα γνωστός ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και Εθνομάρτυρας, Κύριλλος ο Έκτος. Θα τον ανταμώσουμε στις Σκηδονίες, στο Αϊβαλί, στην περίφημη σχολή, να πραγματοποιεί τις γυμνασιακές σπουδές του. Φανταστείτε ότι είναι το δεύτερο επίπεδο των σπουδών του και πάλι χορηγούμενος και υπό την προστασία του Πατριάρχη Κυρίλλου, που πλέον είναι Μητροπολίτης Ικονίου. Ο Στέφανος Καραθεοδωρής μεγαλώνει, ανοίγει τα φτερά του και τον ανταμώνουμε στην Πίζα να σπουδάζει μαθηματικά, φυσική, ιατρική και φιλοσοφία κατά τα πρότυπα της εποχής των τότε σπουδαίων ανδρών. Δάσκαλός του, ο Βόλτα, γνωστός επιστήμονας της εποχής και για μας σήμερα γνωστός από τις μπαταρίες. Γυρνώντας από την Πίζα, ο Καραθεοδωρής αναλαμβάνει μετά από προτροπή του Μητροπολίτου Δωρόθεου Πρόιου την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ελληνικών σχολείων της Αδριανούπολης. Παράλληλα με τα καθήκοντά του αυτά, ασκεί και την ιατρική ως επάγγελμα, αλλά χωρίς αμοιβή, μόνο σε χριστιανούς. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο Κύριλλος ο Έκτος, καθερεμένος πιάζοντας την Αδριανούπολη, συλλαμβάνεται. Συλλαμβάνεται και ο Στέφανος Καραθεοδωρής. Μέσα από τα κάγκελα του κελιού του βλέπει να παγχωνίζεται ο συγγενής του και προστάτης του. Ο ίδιος με τη βοήθεια του δικαστή Καδίβουλη Εφέντη γλιτώνει και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Όπου με τις συστάσεις του Μπεχτσέτ Εφέντη, αρχιάτρου του Σουλτάνου, ορίζεται προσωπικός γιατρός του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου. Μέσα από αυτή την θέση θα κατακτήσει την εύνοια του Σουλτάνου, σημαντική θέση στην κοινωνία της πόλης, και με αυτά τα προσόντα θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο για τον ελληνισμό της τότε εποχής στην Κωνσταντινούπολη.
στη θέση του ιατρού του Σουλτάνου, την οποία υπηρετεί από το 1827 μέχρι το 1861, εισηγείται την λειτουργία της στρατιωτικής ιατρικής σχολής της Κωνσταντινούπολης, εξαίρετης για τη συμβολή της στην ιατρική και κερδίζει ακόμη περισσότερη εμπιστοσύνη και έγκλη για το πρόσωπό του. Με τις γνώσεις του και την επιρροή του, συλλαμβάνει την ίδρυση ενός συλλόγου, του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης. Ένας σύλλογος ο οποίος θα πρωτοστατήσει στην ίδρυση ελληνικών σχολείων και στη χορήγηση υποτροφιών σε άριστους φοιτητές. Ανάμεσα στους ευεργετηθέντες, ο ποιητής Γεώργιος Βυζίνος. Ο Στέφανος Καραθεοδωρής δεν κληροδότησε στα παιδιά του τεράστια περιουσία. Τα πρίκησε όμως με πολύ καλές σπουδές. Σε όλη του τη ζωή πάνω από όλα έβαζε την πατρίδα και τη θρησκεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν χρειάστηκε να σώσει το γιο του Σουλτάνου από τύφο, η μόνη αμοιβή που ζήτησε ήταν η ανέγερση εκ θεμελίων της εκκλησίας της γειτονιάς του, της Παναγίας της Κουμαριώτισσας, η οποία είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Ο Στέφανος Καραθεοδωρής άφησε το μάτιο του το κόσμο για τις ουράνιες πολιτείες στις 11 Απριλίου του 1867. Ο ίδιος, η σύζυγός του και ο γιος του Αλέξανδρος βρίσκονται θαμμένοι στον περίβολο της εκκλησίας της Κουμαριώτισσας που τόσο αγάπησε. Ο Στέφανος Καραθεοδωρής, πεθαίνοντας, άφησε πίσω του ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο, το οποίο καταγίνεται με τη φιλοσοφία, με την θεολογία και την επιστήμη. Εξίσου σημαντικά είναι τα ποιητικά του έργα και κάποια από τα έργα του, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμη και έχουν σχετικό περιεχόμενο. Από τα πιο σπουδαία, κατά την άποψή μου, φιλοσοφικά του έργα, είναι το «Ενδελφής Έψιλον», το οποίο ακόμη αποτελεί αντικείμενο μελέτης των επιστημόνων. Τον επικίδιο του Στεφάνου Καραθεοδωρή εκφώνησε ο τυφλός ποιητής Ηλίας Τανταλίδης, που υπήρξε ευεργετηθής. Ανάμεσα στα άλλα υπήρχε το επιμήθειο της εκκλησίας το φλάμπουρο, το θάμασμα της πόλης, της εντερνές ο έπαινος και η χρυσή κορώνα που έχει στο κεφάλι σου, του κόσμου τη σοφία, τη γνώση της Ανατολής, τα γράμματα της Δύσης.